Κερνάμε Ήπειρος στην Αμμουδιά. Η έκθεση παραδοσιακών προϊόντων από την περιφέρεια Επείρου έκανε την εμφάνισή της και στην παραλία της Αμμουδιάς σε μια όμορφη διοργάνωση. Και έχουμε μαζί μας την κυρία Μέρη Κολέτσι να μας πει λίγα λόγια για το πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα να έρθει η έκθεση στην Αμμουδιά και για την εξέλιξη της έκθεσης. Κυρία Κολέτσι. Καλησπέρα. Η ιδέα ξεκίνησε όταν επισκεφθήκαμε την περιφέρεια προκειμένου να μας δώσει την αιγίδα για να διοργανώσουμε μια ιστορική εκδήλωση για τη μάχη της πλάντας που έγινε στο χωριό μας. Εκεί βρήκαμε και τη Μυρτώ τη Λίκα, η οποία μας βοήθησε σε όλο το εγχείρημα. Πήγαμε στα Σίβωτα, είδαμε από κοντά την έκθεση, ενθουσιαστήκαμε και έτσι έγιναν οι επαφές για να έρθουν και στην Αμμουδιά οι εκθέτες. Φτάσαμε να είμαστε σήμερα εδώ, επειδή δημιουργήσαμε ένα σύλλογο πριν 9 περίπου μήνες, το Πολιτιστικό Σύλλογο Αμμουδιάς Πλάντζας. Ευχόμαστε να καθιερωθεί από εδώ και πέρα και να έχουμε κάθε χρόνο την έκθεση στο χωριό μας. Είστε ευχαριστημένοι από την εκδήλωση? Απόλυτα. Τι περιμένετε να σας φέρει αυτή η εκδήλωση από επισκεψιμότητα στην περιοχή της Αμμουδιάς? Πιστεύω ότι θα φέρει αρκετούς επισκέπτες, ότι θα γίνει γνωστή, θα είναι σαν μια γιορτή γαστρονομίας από εδώ και στο εξής. Μαζί μας η προϊσταμένη προώθησης τοπικών προϊόντων, κυρία Σοφία Φούκη, της περιφέρειας Επείρου, από την περιφέρεια Επείρου, να μας πει λίγα λόγια για την πορεία της έκθεσης παραδοσιακών προϊόντων στην Αμμουδιά Πρέβεζας. Κυρία Φούκη. Η περιφέρεια Επείρου, συνεχίζοντας τις δράσεις προώθησης και προβολής των τοπικών της προϊόντων, μετά τα Σίβωτα ήρθε και στην Αμμουδιά Πρεβέζης. Πρώτη φορά ερχόμαστε και πραγματικά ήταν έκπληξη για μας η προσέλευση του κόσμου, η οποία ήταν ικανοποιητική αυτό το τριήμερο. Ντόπιοι επισκέπτες όπως και ξένοι επισκέπτες επισκέφτηκαν τα περίπτερά μας, τους άρεσε η δράση μας αυτή, γεύτηκαν τα τοπικά μας προϊόντα και αγόρασαν κιόλας πάρα πολλά. Ταυτόχρονα κεράσαμε κι εμείς Ήπειρο σε αυτούς, παραδοσιακούς λουκουμάδες από το Δημόσιο ΙΕΚ Ιωαννίνων, από τους μαθητές μας και πραγματικά βρήκαν το εγχείρημά μας αυτό πολύ ωραίο και μας παροτρύνουν να το κάνουμε θεσμό και να το συνεχίσουμε. Επόμενος σταθμός για την έκθεση? Επόμενος σταθμός είναι η Πρέβεζα, η οποία θα γίνει στις 25, 26 και 27 Αυγούστου. Περιμένουμε και τον κόσμο εκεί να ξανακεράσουμε Ήπειρο, να γευτούν τα τοπικά μας προϊόντα και να στηρίζουν γενικά αυτές τις δράσεις που κάνει η περιφέρεια Ήπειρου.